Πίσω στα δικά μας, να δούμε κυρίες και κύριοι ένα θέμα που αφορά την υγεία μας. Μορφή επιδημίας έχουν πάρει τα καρδιαγγειακά νοσήματα στην Ελλάδα, με το έμφραγμα και το εγκεφαλικό να αποτελούν τις πρώτες αιτίες θανάτου. Σε μια προσπάθεια να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους Έλληνες για τη σημασία της πρόληψης, το Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας συνεχίζει και φέτος το πρόγραμμα Εκτίμηση Καρδιαγγειακού Κινδύνου με την επιστημονική συνδρομή της πρώτης καρδιολογικής κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνά. Καπνίζετε? Όχι. Δεν κάνεις ποτέ. Οικογενειακό ιστορικό έχετε στο Πανιάνο σου, πατέρα σας. Τι ξέρεις για την καρδιά σου, μάθε περισσότερα. Το Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας συνεχίζει τους δωρεάν ελέγχους και την ενημέρωση από γιατρούς. Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο, τι πρέπει να αποφεύγουμε, ποιες κακές συνήθειές μας δρούν επιβαρυντικά. Παίρνοντας μέσα απλά στοιχεία όπως την ηλικία του ασθενούς, το αν καπνίζει, την αρτηριακή του υπέρταση και μια τιμή χοληστερίνης, βγάζουμε τον δεκαετή κίνδυνο του συγκεκριμένου ατόμου να υποστεί κάποιο καρδιακό επεισόδιο, δηλαδή κάποιο έμφραγμα του μυοκαρδίου ή εγκεφαλικό. Για την καρδιά μας μάθαμε. Να ζούμε υγιεινά, να γυμναζόμαστε, να προσέχουμε την υγεία μας. Τα νοσήματα της καρδιάς και των αγγείων αποτελούν στις μέρες μας την κυριότερη αιτία θανάτου και νοσηρότητας. Υπολογίζεται ότι περίπου το 40 με 45% των θανάτων παγκοσμίως και στη χώρα μας οφείλεται σε καρδιαγγειακά νοσήματα, κυρίως στεφανιαία νόσους και αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια. Στη χώρα μας περίπου 30.000 άτομα το χρόνο χάνουν τη ζωή τους από αυτά τα νοσήματα. Η πρόληψη και στα θέματα καρδιάς μπορεί να αποδειχθεί σωτηρία. Αυτή τη στιγμή ο καρδιαγγειακός σας κινδυνός είναι 9%. Η πιθανότητα εμφάνισης εμφράγματος ή αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου αυξάνεται στους άνδρες άνω των 45 ετών και στις γυναίκες άνω των 55, όταν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό, στεφανία νόσος σε γονείς ή αδέλφια, με το κάπνισμα, όταν η χοληστερόλη είναι υψηλή, ο σαχαρώδης διαβήτης, η αρτηριακή υπέρταση, η παχυσαρκία και η καθιστική ζωή χωρίς φυσική δραστηριότητα επίσης επιβαρύνουν. Είναι σημαντικό ότι οι περισσότεροι από τους παράγοντες που μας προκαλούν στεφανία νόσο είναι αναστρέψιμοι και μπορούν να διορθωθούν. Οι δωρεάν έλεγχοι του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας θα συνεχιστούν και αύριο στο Δημαρχείο Αμορουσίου από τις 9.30 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα, ενώ στις 16 και 17 Οκτωβρίου το ιατρικό προσωπικό θα βρίσκεται στο Χολαργό.